να δούμε τι γίνεται με τους δυο τους. Πάμε στον Αντένα και στους Weekenders. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτό το Σαββατοκύριακο για την εκπομπή, Γιώργο μου. Είναι, κοιτάξτε, είναι μια εκπομπή μεγάλης διάρκειας. Την πρώτη ώρα που έχει λιγότερο ανταγωνισμό πάει αρκετά καλά. Μετά πέφτουν λίγο τα νούμερα. Δεν πήγε δηλαδή πάρα πολύ καλά. Ήταν μονοψήφια γύρω στο 9 με 9,5 και 8,7 ανάλογα με τις δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Υπάρχει ένας σχετικός προβληματισμός, γιατί αν δεν κάνω λάθος νομίζω ήταν το τρίτο Σαββατοκύριακο που ήταν στον αέρα. Πάμε να δούμε λίγο τι μας είπε ο Θανάσης Πάτρας και αμέσως μετά να βάλουμε και τις δηλώσεις του Θανάση στην κουβέντα μας. Και τι έπατα η Ευελίνα Νικόλησα σε σχέση με τις ευχές Ναταλίας Γερμανού. Καλή επιτυχία, μου στείλε, δεν μου στείλε, μιλήσαμε. Και μετά με όλα αυτά τα δεδομένα συνεχίζουμε την κουβέντα μας, παρακαλώ. Η Ευελίνα δήλωσε ότι δεν της έστειλες κάποιο μήνυμα. Ναι. Κοίταξε, την ημέρα που ξεκίνησαν τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε ένα γύρισμα δεκάωρο. Εγώ βέβαια είχα μείνει με την εντύπωση ότι λίγες μέρες πριν, επειδή ήταν η γιορτή μου και με πήρε να μου ευχηθεί για τη γιορτή μου και μου έγραψε η Ευελίνα και καλή αρχή, καλή σεζόν. Και της είπα και σε εσάς, καλή σεζόν και όλα τα καλά. Και είχα μείνει ότι αυτό ισχύει. Αλλά όμως. Ίσως έχει δίκιο ότι έπρεπε να πω και να καλλιεργεί, αλλά ήμασταν σε τόση τρέλα εκείνο το Σάββατο. Είδες τη δήλωση της Ναταλίας, μόνο αυτό πες μας. Είπε ότι είχες δίκιο η Ναταλία. Καλά, είναι περίεργο αυτό που κάνουμε. Πρέπει να φύγω. Χίλια συγγνώμη. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Θανάση μου, πώς νιώθεις. Πώς είσαι τώρα μετά από 2-3 εβδομάδες. Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Κυλάνε όλα καλά. Είμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Και ελπίζουμε να πάμε και πολύ καλά. Πες μου τι σου λέει ο κόσμος έξω, γιατί ξέρω ότι ωραία, μιλάς ωραία, με τον κόσμο, σε συνεργατά. Και έξω και στα μηνύματα που μου στέλνουν και τα λοιπά, στα δίκτυα, όλα καλά. Εμείς όσους έχουμε ρωτήσει πιστεύουν ότι θέλει χρόνο να βρείτε τη χημεία σας στο δίδυμο. Εσύ πώς νιώθεις, έχει βρεθεί αυτή η χημεία με τον Δημήτρη? Ναι, ναι, και με όλα τα παιδιά. Με όλα τα παιδιά έχουμε πολύ καλή σχέση. Αλλά σίγουρα, παιδιά, οι ομάδες πάντα είναι σαν το ποδόσφαιρο, σας τα έχω πει. Καμία ομάδα δεν παίζει την μπάλα που πρέπει στην πρώτη αγωνιστική. Τα νούμερα έτσι τα βλέπεις, σε αγχώνουν? Δεν έχω μιλήσει για νούμερα ούτε τις προηγούμενες φορές που με ρωτήσατε. Τα νούμερα είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε μετά από 2 μήνες. Εννοώ, ρε παιδί μου, εσύ πώς το χειρίζεσαι σαν προσωπικότητα? Τα χειρίζομαι, τα βλέπω σαν εργαλεία δουλειάς, αλλά η συζήτηση για τα νούμερα νομίζω πρέπει να γίνει μετά από 2 μήνες. Δηλαδή να έχει μπει σε μια διαδικασία η όλη ιστορία, να έχει μια εικόνα, να έχει ρίξει όλα στα χαρτιά στο τραπέζι, να δει τι πάει, τι δεν πάει κτλ. Και θα τα εξετάσουμε όλα μετά. Τι είσαι να πει για το μήνυμα που έλαβε έτσι η Ευελίνα, θα κινηθεί και νομικά, έχει που κάποιο την είπε τη χάρπαστη? Σα τα είπα και την προηγούμενη φορά. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Είναι όλα καλά, όλα ωραία. Αυτά. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Θέλω να στείλω χαιρετισμού, φιλιά, στο Λενάκι, να είναι καλά, σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα στην ομάδα. Και εμείς την αγάπη μας, ο Θανάσης είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, εξαιρετικό πλάσμα και όλα τα παιδιά, αλλά τον Θανάση τον ξέρω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο ίδιος. Σε 2 μήνες θα δω τα νούμερα, καμιά ομάδα δεν πέσει την καλύτερη μπάλα της στην πρώτη αγωνιστική και είναι απολύτως δίκαιο και σωστό. Ειδικά δηλαδή, όταν είναι και νεοσύστατη ομάδα. Ανακοινούνται θέματα τώρα και εντάξει, το συζητάμε τώρα, οπότε αυτό συζητάμε, το συζητήσουμε. Ανακοινούνται θέματα τα οποία είναι για μένα λάθος. Έχει πολύ δίκιο ο Θανάσης. Δηλαδή, μια εκπομπή η οποία είναι ολοκένουργια, για να την κρίνεις, πρέπει να τις αφήσεις καιρό. Και όταν είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, α, έκανε 8,5, α, 11, α, έκανε 9,5. Είναι σαν αυτό. Είναι αναπόφευκτο, ρε λαμπρό. Όχι, είναι αναπόφευκτο. Συμβαίνει, παιδιά, αλλά το να προβάλλουμε ως, κλείνοντας το μάτι, ως αποτυχία και δυσαρέσκεια, ναι, το νούμερο για το οποίο εμείς δεν δουλεύουμε σε αυτό το κανάλι για να ξέρουμε αυτό το κανάλι τι στόχο έχει θέσει. Επίσης, δείτε τις πρώτες 3 εβδομάδες. Σαφώς, όλο αυτό τι έκανε που λες γίνεται, ποιος το κάνει, γιατί εγώ έχω την αίσθηση. Μα γίνεται, γιατί εδώ στο κανάλι που δουλεύουμε. Κάποιος μπορεί να δει μια εβδομάδα. Όχι, για τις Weekenders λέω, συγκεκριμένα για τα παιδιά. Βγαίνει κάποιος και λέει δεν πάει καλά η εκπομπή. Μα έχουν ακουστεί, θα τους μειώσουν την ώρα, θα τους αλλάξουν και το χώρο. Social media παίζει και σε ανακοινούντες κάποια site. Μπράβο, γιατί εκπαιδεύσαμε τίτλοι τον κόσμο, αυτό, λοιπόν. Εκπαιδεύσαμε αυτό τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, την 20ετία. Καλός ή κακός, οι οποίοι έγιναν κοινωνοί των ποσοστών τηλεθέασης, αλλά χωρίς να μπορούν να τα διαβάζουν με τη σοβαρότητα που τους πρέπει. Αυτό γιατί δεν μπορείς να τα αποφύγεις όμως, καρδούλα μου. Εντάξει, δεν αν δεν το συζητάγαμε τώρα, θα το αποφεύγαμε. Δηλαδή, πήγαμε τώρα να μας μιλήσει και του λέμε.
Ορθώς, αλλά τα νούμερα βλέπεις, είναι 8, είναι 11. Τα νούμερα και 25 να κάνεις και στον βιβλίο που κάνει τεράστια επιτυχία. Μία ερώτηση είναι τα νούμερα τα βλέπεις. Απλά θα σου απαντήσει διαφορετικά, ναι, γιατί ο κύριος μπορεί να κάνει 25. Θα πρέπει να είναι σε 2 μήνες. Δηλαδή, όπως και στη ΦΕΗ, για να πάμε σε καλό σενάριο. Γι' αυτό σου λέω και στη Σκορδάν, πας να τη ρωτήσεις, τα νούμερα τα βλέπεις. Κακώς, πάλι δεν ανταποκρίνονται στην δηλαδή πρέπει να κάτσουν. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι μια πολύ ψύχρεμη και σαν εξωτερικός παρατηρητής αντίδραση που έχεις όταν είσαι μέσα στη δουλειά, επειδή τα νούμερα καθορίζουν και τη συνέχεια και την πορεία και την επιτυχία και τη διάθεση και τη θεματολογία και πολλά πράγματα και τους συνεργάτες πολλές φορές δυστυχώς ή ευτυχώς μέσα εκπομπής, αποτελούν ερώτηση. Η σωστή απάντηση είναι αυτή που λέει ο Θανάσης και για μένα είναι και πάρα πολύ ψύχρεμο ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε και να μιλήσουμε για νούμερα. Η ερώτηση είναι σωστή και είναι και λίγο παρανόφλουδα, γιατί όταν βλέπεις ότι η εκπομπή δεν σκίζει, που λογικό είναι, είναι κάτι πολύ καινούριο, περιμένεις να σου πει κάποιος, όχι ο Θανάσης γενικά, μπορεί να σου πει είμαι στεναχωρημένος, μπορεί να σου δεν πει... Δεν σκίζει να κάνει 20%. Δεν κάνει. Κάνεις μια προσωπική ανάγνωση. Αυτό σου προσωπική είναι η ανάγνωσή μου. Μα τι πάνω δεν σκίζει. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι χτυπάει τη σύση στον ανταγωνισμό. Μα έκανε, αντικατέστησαν μια εκπομπή η οποία έσκιζε πέρσι. Νομίζω ότι σε αυτό που είπε τώρα και ο Λάμπρος, οφείλεται και το γεγονός ότι τα πρόσωπα και τη συγκεκριμένη εκπομπή τα ρωτάνε ακόμα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί είναι σαν να κουβαλάνε στις πλάτες τους το βάρος. Της διακοπής της εκπομπής της Μπέτης Μαγκύρα που έγινε σε μια άλλη χρονική περίοδο που δεν ήταν καθόλου η Μπέτη ακριβώς. Ούτε η ίδια η Μπέτη, ούτε κανένας από τους συνεργάτες περσινής εκπομπής δεν έχουν αφήσει ούτε να υπάρξει σαν υπόνοια και σαν υπονοούμενο ότι υπάρχει ανταγωνισμός με τα παιδιά. Ήταν ξεκάθαρο και από την Μπέτη ότι ήταν μια απόφαση του σταθμού βασισμένη στη θεματολογία. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος σκεφτεί και πει ότι αδίκως κόψανε την εκπομπή της Μπέτης πέρυσι, αυτό είναι μια αυτό. Άλλη κουβέντα. Κάποιος θα την αντικαταστούσε. Αυτό όλοι δηλαδή, το είπαμε. Αυτό είναι, θα πρέπει να υπάρξει η εκπομπή. Και το κανάλι όμως κρίνεται. Και το κανάλι κρίνεται πιο πολύ από όλους, γιατί είπε όλη η τηλεόραση. Παιδιά, η Μπέτη ήταν φοβερή, γιατί την κόψατε. Όλοι το είπαμε. Ωραία, την κόψατε. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνατε. Οπότε και το κανάλι σου λέει τώρα τι γίνεται. Άνω τελεία λαμπρό μου, γιατί θα πάμε.